Ελάχιστοι είναι οι Θεσσαλοί που έχουν κάνει χρήση των εκπτωτικών πακέτων που διαθέτει η εταιρεία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Από τις 28 Ιανουαρίου που τέθηκε σε εφαρμογή η νέα πολιτική της εταιρείας, μόλις 100 συχνοί χρήστες του αυτοκινητοδρόμου αγόρασαν εκπτωτικό πακέτο για τα διόδια Μοσχοχωρίου, σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας, η Ειρήνη Ζαβρίδου. Οι εκπτώσεις ξεκινήσαν από τις 28 Ιανουαρίου με το νέα εκπτωτικά προγράμματα που παρουσίασε η εταιρεία, τα οποία όμως πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι πολλοί ήθελαν εκπτώσεις, κανένας, μάλλον πολύ λίγοι είναι αυτοί που ανταποκρίθηκαν σε αυτά τα εκπτωτικά πακέτα, τα οποία προσφέρουν και έκπτωση σε ποσοστό έως και 60%. Τουλάχιστον στην περιοχή της Λάρισας, να σας πω για το Μοσχοχώρι, δεν ξέρω αν είναι 100 τα άτομα που έχουν πάρει αυτό το εκπτωτικό πακέτο, για την έκπτωση δηλαδή, ο κόσμος που πηγαίνει από τη Λάρισα στο Βόλο ή από το Βόλο στη Λάρισα καθημερινά για δουλειά. Τα τσουχτερά διόδια αποτελούν βραχνά για τους περισσότερους οδηγούς. Για να τα αποφύγουν διέρχονται από επαρχιακούς δρόμους. Αρκετοί από τους πολίτες που χρειάζεται να μεταβούν από τη Λάρισα στο Βόλο και αντίστροφα προτιμούν τον παλιό δρόμο. Για τους εκπροσώπους της εταιρείας πάντως αποτελεί παράδοξο το ότι ελάχιστοι έχουν αγοράσει τα εκπτωτικά πακέτα. Όταν μάλιστα, όπως επισημαίνει η κυρία Ζαβρίδου, για τα διόδια στο κλειδί η Μαθίας, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα 1.000 χρήστες του αυτοκινητοδρόμου έχουν αγοράσει εκπτωτικό πακέτο. Έχουμε, ας πούμε, στην περιοχή του Κλειδίου γύρω στα 1.000 άτομα που έχουν πάρει το πακέτο, ενώ στο Μοσχοχώρι, που είναι και μεγάλο σταθμός και είναι από τους πλέον ακριβούς σταθμούς, δεν έχει επωφεληθεί ο κόσμος.